Ξεσπάθωσε πάλι ο Μίκης Θεοδωράκης με αφορμή την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Σε εκδήλωση κατά της αξιοποίησης του ελληνικού, ο μουσικοσυνθέτης έβαλε ευθέως κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Παπανδρέου, καλώντας τον να προχωρήσει σε εκλογές. Υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση μπορεί να γίνει από συντακτική συνέλευση και διαμήνυσε ότι πρέπει να χυθεί αίμα για να μην ρευστοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Βολές κατά πάντων εξαπέλυσε ο Μίκης Θεοδωράκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τη συναυλία που θα πραγματοποιήσει με την ορχήστρα του την Παρασκευή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αντίστασης και Δημιουργίας που θα γίνει στο Ελληνικό. Από τους πρώτους που μπήκαν στο στόχαστρο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη ήταν ο Πρωθυπουργός. Είχε φιλότιμο, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας το ίδιο το Ουγγαρικράτη, 1 εκατομμύριο άνθρωποι του Πασόκ δεν το ψήφισαν. Έπρεπε ο ίδιος να κάνει εκλογές, να πει «Μα έχω αυτό το δικαίωμα να το κάνω». Να φύγει η Τρόικα και να γίνει μια συντακτική συνέλευση, να γίνει ελευθερία. «Ας ξυπνήσουν και οι καλλιτέχνες επιτέλους», είπε με τον αιχμηρό του λόγο ο Μίκης, ενώ δήλωσε προετοιμασμένος για τη μάχη στο Ελληνικό που ζήτησε να γίνει πάρκο. «Εγώ τουλάχιστον ψυχολογικά προετοιμάζομαι για μάχη. Θα έχει θέμα. Και ας βεβαίω, ας είμαι παράλληλος, με καροτσάκι θα είμαι και θα κάνω μάχη, θα γίνει μάχη». Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού με τη στήριξη των Δήμων Αλίμου Γλυφάδας και Ελληνικού Αργυρούπολης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το Ελληνικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί βάσει της μελέτης του Πολυτεχνείου. Αξίζει να δώσουμε αυτή τη μάχη και πραγματικά η φιλοδοξία μας είναι, όπως είπε πάλι ο Μίκης, να γίνει το Ελληνικό, ας πούμε, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο αντίστασης. Ο αγώνας συνεχίζεται για να μην πουληθεί το Ελληνικό, για να μην οικοπεδοποιηθεί το Ελληνικό. Στη συναυλία που θα γίνει στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου Ξηφασκία στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Παπάζουγλου, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, καθώς και ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Ντόρα Μπακοπούλου.